Ο Λαρνακάς, όπου πραγματοποιείται, όπως βλέπουμε, η τελετή υποδοχής του Αγίου Φωτός, το οποίο μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα, όπως είπαμε, στην Κύπρο, από τον Μητροπολίτη Βόστρον Τιμόθεο. Βλέπουμε αυτή την ώρα το αεροσκάφος της Cyprus Airways, το οποίο έχει φτάσει με τιμές αρχηγού. Μας ακούει και ο Χρυσόστομος Σουρκούνης, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην τελετή και θα μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Χρυσόστομε, ακούμε. Καλό απόγευμα, Χρυστάλλα, κυρίες και κύριοι. Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως με την ειδική πτήση της Cyprus Airways μετά από διευθέτηση της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσει σε όλους τους ναούς της Ελεύθερης Κύπρου και να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα της Αναστάσεως στους πιστούς. Το Άγιο Φως, όπως είπες και εσύ, συνόδευσε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, ο Μητροπολίτης Βόστρον Τιμόθεος. Τώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει η τελετή υποδοχής. Θα αποδοθούν τιμές αρχηγού κράτους από άγημα της Εθνικής Φρουράς. Παρόν εδώ στην τελετή είναι εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κητίου, ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης, ο Αρχιμανδρίτης Στυλιανός, ενώ εκ μέρους της Πολιτείας είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Μιχάλης Γιοργάλλας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Μετά τη σύντομη θρησκευτική τελετή που θα γίνει μέσα στο παγιό αεροδρόμιο της Λάρνακας, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Αρχιεπισκοπή και στη συνέχεια στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στη Λευκοσία και από εκεί θα ξεκινήσει η μεταφορά του σε όλους τους ναούς της Ελεύθερης Κύπρου από το δίκτυο εθελοντών του Southport CY της Τράπεζας Κύπρου και με τη συνεργασία των εθελοντών. Μάλιστα. Χρυσόστομε, να διακόψουμε σε αυτό το σημείο και μόλις έχουμε εικόνα από την παραλαβή θα επανέλθουμε σε σένα. Μένεις μαζί μας για πολύ λίγο. Τώρα το χαρμόσυνο γεγονός.